ταυτοποιήθηκε η σωρός του 40χρονου Κωνσταντίνου Δασκάλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 24 Νοεμβρίου. Ο Κώστας Δασκάλου βρέθηκε σε πηγάδι στην περιοχή του Περιγαλίου, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του πτώματος. Η τηλεόραση του Σέντερ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο και μετέδιδε λεπτό προς λεπτό όλη την επιχείρηση αστυνομία σε ΜΑΚ πυροσβεστικής και εθελοντών. Να πούμε λοιπόν ότι ταυτοποιήθηκε το πτώμα και από τον πατέρα και πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Δασκάλου. Ο πατέρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Καβάλας. Από ό,τι είδαμε τώρα από κάποιους ανθρώπους που ήρθαν και μιλήσαν μαζί του, λογικά πρέπει να το ανασύρανε και πήγε μάλλον για αναγνώριση. Τώρα δεν το ξέρουμε αυτό επίσημα, θα το μάθουμε σε λίγο. Έφυγε ο σύζυγος κατευθείαν να πάει εκεί. Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω κάποια τηλέφωνα από τους καταδρομείς. Ναι. Τον πρόεδρο και δύο ακόμα άτομα. Τον κύριο Κωνσταντινίδη, ναι. Άνα, μπράβο. Και στην ομάδα διάσωσης είναι απέναντι σε εμάς, κάθεται ένας που είναι στην ομάδα διάσωσης, το παλικάρι. Μάλιστα. Επικοινωνήσα μαζί τους και μου είπαν ότι δεν είναι σίγουρο τίποτα ακόμα. Ναι. Τόσο το νερό όσο και οι χαμηλές θερμοκρασίες βοήθησαν σε αυτό. Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Δασκάλου ήταν εκεί από νωρίς το μεσημέρι, περιμένοντας με αγωνία φυσικά να δει ποιες είναι όλες εξελίξεις. Με το που γύρω... το έμαθε δηλαδή, με το που εντοπίστηκε η σωρός, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς ανήκει, βρέθηκε στο σημείο, έτσι. Βρέθηκε στο σημείο, περιμένοντας να το καλέσουν, οπότε και τον κάλεσαν κάποια στιγμή μετά τις 6-6.30 ώρα το απόγευμα για να αναγνωρίσει το πτώμα. Ευθύς αμέσως αναχώρησε από το σημείο, χωρίς να θέλει να προχωρήσει φυσικά σε δηλώσεις, ούτε κι εμείς πιέσαμε γι' αυτό. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη... Αρκεστήκαμε σε μια επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Μαρία Δασκάλου τηλεφωνικά στο πλαίσιο του απογευματινού δελτίου ειδήσεων, όπου την ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, αλλά και οι δηλώσεις. Ναι, είναι πολύ, πολύ δύσκολη η θέση στην οποία ερχόμαστε, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να φέρουμε σε δύσκολη θέση ιδιαίτερα το στενό συγγενικό οικογενειακό κύκλο του Κωνσταντίνου Δασκάλου. Γι' αυτό, Νίκο Χατζηγιοβανάκη, από την πρώτη στιγμή ήμασταν διακριτικοί, συλλέγαμε πληροφορίες, στοιχεία τα οποία βοηθούσαν το ρεπορτάζ, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε αυτές τις υπερβολές. Ακριβώς αυτό φάνηκε ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή, καθώς ο πατέρας του Κωνσταντίνου Δασκάλου από την μέρα που εξαφανίστηκε και απευθύνθηκε για την δημοσιοποίηση των στοιχείων πριν από το Silver Alert, δώσαμε με μια διακριτικότητα τα στοιχεία με την θέληση φυσικά της οικογένειας. Όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να πούμε ότι έχουν συμπληρωθεί 23 ημέρες από την ημέρα που εξαφανίστηκε, 24 Νοεμβρίου ήταν όταν δηλώθηκε επίσημα το Silver Alert, η οικογένεια του Κωνσταντίνου Δασκάλου έχει ταλαιπωρηθεί ούκο λίγες φορές με πληροφορίες, με φήμες. Όσο προχωρούσε η έρευνα, οι αστυνομικοί συνέλεγαν τα στοιχεία, όμως και ο κόσμος στην προσπάθειά του να βοηθήσει έδινε πληροφορίες στην οικογένεια. Η οικογένεια όμως ταλαιπωρήθηκε και από διάφορες άλλες πληροφορίες, οι οποίες ίσως ορισμένες φορές ήταν περιττές να φτάνουν στους ίδιους, γιατί όπως λέγαμε και το απόγευμα, πολλοί ξεχνούν ότι η υπεύθυνη για την έρευνα είναι η ελληνική αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου Κώστα Δασκάλου, με το ενδιαφέρον αυτή τη φορά να στρέφεται σε πηγάδι που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την δομή φιλοξενίας στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία κινητοποίησαν τις αρχές και έστρεψαν το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο σημείο ήταν ένα κομμάτι σόλας παπουτσιού, καθώς και μια επιφάνεια λαμαρίνας με βαθούλωμα, με το πρώτο σενάριο να θέλει τον Κώστα Δασκάλου να παραπατά και να πέφτει μέσα στο πηγάδι. Ξεκινήσαν οι έρευνες από όλες τις ομάδες από το πρωί και παραμείναμε δύο ομάδες εδώ, ο Ερυθρός Σταυρός και ο σύλλογός μας, εκ των οποίων
έχουμε μία εξέλιξη μέσα σε ένα πηγάδι το οποίο έχουμε βρει ένα γυλαίκο. Αυτά είναι τα πράγματα όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Για πιο επίσημα πράγματα θα περιμένουμε τώρα ήρθε κλιμάκι από την ΕΜΑΚ για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες του τι συμβαίνει πραγματικά. Καμιά 10 μέτρα περίπου. Δείχνει ότι υπάρχει ένα γυλαίκο μέσα στο νερό και επιπλέει. Έχει νερό μέσα. Ναι, έχει νερό. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένουμε, είναι ήδη η ΕΜΑΚ μέσα, να δούμε το τι έχει συμβεί πραγματικά, θα το μάθουμε σε λίγο. Σύμφωνα με τον εντοπισμό του αγνοούμενου, βγάλαμε σήμερα μαζί με το λιμεναρχείο, στη συνεργασία, το διασωστικό σκάφος. Σαρώσαμε την περιοχή από το λιμάνι της Καβάλας, στα Κάστρα, στο Καρνάγιο, έως το Φίλιππο στο λιμάνι και λίγο στην Νέα Καρβάλη. Ψάξαμε παντού μήπως υπάρχει πιθανότητα να είναι κάπου και μετά γυρίσαμε και φτάσαμε ως τον Πάτη, όλη την περιοχή. Δεν βρήκαμε κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα ψάξαμε ουσιαστικά στην περιοχή του Περιγιαλίου και πιο συγκεκριμένα εδώ σε αυτή την περιοχή, μεταξύ από εκεί που τον είδανε τελευταία φορά και στις αποθήκες μέσα στα στρατόπεδα, στα παλιά στρατόπεδα, είχαμε μία πληροφορία για το ότι μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα πηγάδι, γιατί βρήκανε ένα υπόδημα από παπούτσι και πιθανολογούσαν ότι είναι εδώ. Φωνάξανε την περιοριστική υπηρεσία για να δούνε αν όντως βρίσκεται κάποιος μέσα. Υπήρχε μία πληροφορία ότι ήταν εδώ. Νεκρός μέσα σε πηγάδι στην περιοχή του Περιγελίου Καβάλας βρέθηκε ο 40χρονος δημοτικός υπάλληλος Κώστας Δασκάλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την 3η 24 Νοεμβρίου. Τον άτυχο άντρα βρήκε εθελοντική ομάδα που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του Κωνσταντίνου Δασκάλου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο πηγάδι που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μας. Το πηγάδι στο οποίο βρέθηκε είχε βάθος 10 με 12 μέτρα. Το πηγάδι έχει περίπου ύψος 10 μέτρα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο Σημακοπούλου. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον πατέρα του Κωνσταντίνου Δασκάλου. Το πτώμα του δεν βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, γεγονός το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο το στοιχείο του νερού και οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο σημείο. Ήταν με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, ήρθε η ΕΜΑΚ εδώ πέρα, η καθήλυνα αρμόδια για τέτοιου είδους συμβάντα. Επιχειρήσαν με επαγγελματισμό και ακρίβεια και ανασύρθηκε το πτώμα μέσα από το πηγάδι. Τα περαιτέρω δεν γνωρίζω τώρα. Προχωρημένη σύψη το πτώμα. Δεν θα το έλεγα γιατί ήταν η σύψη, αλλά όχι αυτή που θα ήταν αν ήταν εκτός του πηγαδιού. Ναι. Θα ήταν σίγουρα πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ναι, το πηγάδι και το κρύο, ναι, άντρας είναι αυτός. Ναι, φορούσε ένα γυλαίκο το οποίο έγραφε Δήμος Καβάλας από πίσω. Το υπηρεσιακό γυλαίκο δηλαδή, το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές στις έρευνες. Ναι, αναφέρθηκε, ναι. Είχε ένα πορτοκαλί φωσφορούχο γυλαίκο. Συνεργασία. Ότι και ο πατέρας του. Ο κύριος Δασκάλου βασικά κλήθηκε να έρθει στο σημείο για αναγνώριση κάποια στιγμή. Ναι, από ό,τι είδα ήρθε και ο πατέρας για αναγνώριση. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω, εγώ δεν... Δεν είναι στην αρμοδιότητά. Ναι, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να σας πω. Εμείς συνδράμαμε στο έργο της ασφάλειας. Σκουπίδια, γάντια και αναπτυγμένη βλάστηση πλαισιώνουν το χώρο. Λίγο πιο κάτω το πηγάδι, σε έναν παράδρομο που οδηγεί σε αδιέξοδο.